Χορηγός σημερινού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φθηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLadz. Είμαι ο Νικηφόρος και σήμερα θα κάνουμε κάτι που προσωπικά δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Reviews σε PC case. Ναι, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και από αυτά γιατί ο Κώστας έχει σταματήσει το κανάλι, οπότε κάπως πρέπει να κάνει τα reviews, αλλιώς απλά ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των PC θα μείνει απ' έξω. Και γιατί βασικά σχεδίαζα και εγώ ίδιος να το κάνω πρωτού ο Κώστας αποφασίσει να φύγει. Και το σημερινό κουτί που θα δούμε το έχω στα χέρια μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά μέχρι να βρω τη δύναμη, μέχρι να βρω τα κατάλληλα κομμάτια για να κάνω κάποια τεστ της προκοπής και τα σχετικά, ας πούμε ότι έχουν περάσει τόσοι πολλοί βασικά μήνες που η Zegetron παίζει να μην μου ξαναστείλει ούτε θερμαγώγιμη. Όχι εντάξει, έχω κάνει review άλλα πράγματα, αλλά το κουτί το έχω τους πάρα πολύ καιρό στα χέρια μου και πολύ καιρό τώρα σχεδιάζω να κάνω το review. Οπότε ναι, όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα έτσι πλήρες review. Το κουτί λοιπόν για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι το Calling Citadel Mesh RGB σε χρώμα μαύρο, ένα MATX, οριακά cube θα έλεγε κανείς κουτί, έτσι είναι ένα σχεδόν τετράγωνο κουτί το οποίο όπως προανέφερα παίρνει αποκλειστικά MATX ή ITX μητρικές, οπότε δεν χωράει τις πλήρεις ATX μητρικές, αλλά ανταυτού μας δίνει περισσότερο χώρο στο πλάτος. Ξέρετε, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Οπότε ναι, πάμε να ρίξουμε μια λίγο πιο κοντινή ματιά στον λόγο κουτί της Calling. Το κουτί είναι στην ουσία ό,τι πιο κοντά σε τετράγωνο μπορείς να πάρεις και αυτό δεν το λέω ως αρνητικό. Πλαστικό και σχετικά φτηνό μέταλλο είναι τα υλικά που κάνουν ξεκάθαρη την παρουσία τους σε όλο το κουτί. Το φινίρισμα δεν είναι κακό και υπάρχουν λεπτομέρειες όπως τα πόδια και το τζάμι που είναι μια σκάλα πάνω στο κομμάτι της ποιότητας κατασκευής. Εμφανισιακά, το κουτί είναι πολύ ωραίο, ειδικά εάν είσαι fan του mesh. Επιθετικό μπροστινό mesh design με ανοίγματα στα πλάγια και δύο προεγκατεστημένα RGB φανάκια που βάζουν αέρα. Δυστυχώς η Calling δεν έχει βάλει φίλτρο σκόνης μπροστά, μεγάλο σφάλμα κατά με, μιας και από εκεί θα μπαίνει η συντριπτική πλειοψηφία της σκόνης. Μπροστά και πάνω έχουμε το I/O του κουτιού με το power button, ένα reset και ένα LED control κουμπί για το RGB, μια θύρα USB 2, δύο θύρες USB 3 καθώς και μπροστινές θύρες για μικρόφωνο και ακουστικά. Πλήρες front panel με λίγα λόγια. Στην πάνω μεριά έχουμε ένα μαγνητικό φίλτρο σκόνης το οποίο βγαίνει, πλένεται και ξαναμπαίνει πίσω πανεύκολα. Στην πίσω μεριά έχουμε το τρίτο 120 RGB φανάκι που έχει το κουτί και το οποίο βγάζει τον ζεστό αέρα από το σύστημα. Παρατηρούμε επίσης ότι όλα τα σιδεράκια που αφαιρείς για να βάλεις την κάρτα σου ή κάποια άλλη PCI κάρτα είναι βιδωτά, άρα και επαναχρησιμοποιούμενα. Με εξαίρεση το τελευταίο κάτω-κάτω. Τώρα γιατί η Calling αποφάσισε να τα κάνει όλα εκτός από ένα έτσι, δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι θετικό ότι σε περίπτωση που αλλάξει μητρική και πας σε κάποια που έχει πιο πάνω ή πιο κάτω την PCI θύρα της κάρτας, δεν θα μείνεις με μια αντιαισθητική τρύπα στην πίσω μεριά του κουτιού σου. Και πιστέψτε με, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλά κουτιά, ακόμα και σε αυτά τα χρήματα. Μην ξεχάσω εδώ να αναφέρω ότι το κουτί υποστηρίζει και Vertical GPU Mount, αρκεί φυσικά να αγοράσεις ένα συμβατό GPU Riser. Και μάλιστα, αν μιλάμε για δίσιλωτη κάρτα, θα έχει και περίπου 2 εκατοστά απόσταση από το πλαϊνό τζάμι για να μπορεί να ανασάνει, ας το πούμε έτσι, και να μην πιάνει απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες επειδή δεν μπορεί να τραβήξει αρκετό αέρα. Και πιστέψτε με, και αυτό είναι πρόβλημα που έχουν πολλά κουτιά που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν vertical mount. Από εκεί και πέρα το κουτί έχει μπόλικο χώρο στο εσωτερικό του. Υποστηρίζει tower αεροψύξης με μέγιστο ύψος 190 χιλιοστά, τα οποία είναι οριακά υπερβολή, και κάρτες μέχρι και 345 χιλιοστά. Σε αυτό το σημείο βέβαια να πω ότι ενώ υποστηρίζει αρκετά μακριές κάρτες, δεν υποστηρίζει ιδιαίτερα παχές, ειδικά εάν ξεκινάτε από την δεύτερη PCIe θύρα, δηλαδή η πρώτη PCIe θύρα της μητρικής σας είναι στο δεύτερο, ας το πούμε έτσι, slot, υπάρχει κάτι άλλο από πάνω, κάποια EP1 ή κάποιος M2 δίσκος. Με λίγα λόγια υπάρχουν 4 PCIe slots χώρος από πάνω πάνω, ξεκινώντας από πάνω πάνω. Οπότε αν έχετε μια κάρτα στα 2,5 slots πάχος να το πούμε έτσι, το οποίο είναι η νόρμα πλέον, ακόμα και low-end υλοποίησης είναι για κάποιο λόγο 2,5 slots,
τότε αν ξεκινήσετε από την δεύτερη σειρά θα έχετε πολύ περιορισμένο χώρο, οπότε σίγουρα μην διαλέξετε κάποια μητρική με την θύρα προς τα κάτω εάν έχετε κάποια σχετικά παχιά κάρτα, γιατί καλό το μήκος ρε παιδί μου, αλλά εάν απέχει τόσο λίγο από το πάτωμα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορεί να τραβήξει αρκετό αέρα και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχετε τόσο καλές θερμοκρασίες. Στα του τζαμιού τώρα, δηλώνω μεγάλος φαν του τζαμιού ντουλαπιού όπως το αποκαλώ εγώ. Με λίγα λόγια, το κουτί έχει μεντεσέδες και έτσι μπορείς απλά να ανοίξεις το πλαίνο τζάμι χωρίς να χρειάζεται να το ξεβιδώσεις και να το βγάλεις τελείως. Το τζάμι από εκεί και πέρα μπορείς να το αφαιρέσεις τελείως εάν θέλεις. Και ναι, αυτό το αφαιρώ τελείως είναι εύκολο και το ξαναβάζω πίσω είναι εύκολο, απλά για κάποιο λόγο έκανα τρεις προσπάθειες να με τραβήξω στην κάμερα να το κάνω αυτό το πράγμα και κάθε φορά έκανα λες και δεν είχα ξαναπιάσει τζάμι στη ζωή μου. Είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται και είναι πιο εύκολο από ό,τι το κάνω να δείχνει. Και σε κάθε περίπτωση, στο κλείσιμο κρατιέται στη θέση του χρησιμοποιώντας μαγνήτες, οι οποίοι είναι αρκετά δυνατοί, οπότε κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά τους. Ναι, γενικά αυτό το πράγμα που πας να κάνεις κάτι και το κάνεις μια χαρά και ανοίγεις την κάμερα για να το καταγράψεις και ξαφνικά το κάνεις χάλια είναι προβληματικό. Συνεχίζουμε. Στο κομμάτι του RGB τώρα, το κουτί έρχεται με δικό του controller που σου δίνει τρεις επιλογές ελέγχου. Η πρώτη είναι το RGB κουμπί στο μπροστινό πάνελ. Το πατάς μία φορά και πας από προφίλ σε προφίλ. Η δεύτερη επιλογή είναι ένα σύρματο τηλεχειριστήριο, το οποίο βέβαια έχει πολύ περιορισμένο βεληνικές, όπως κατάλαβα χρησιμοποιώντας το για λίγη ώρα. Ο τρίτος τρόπος είναι μέσα από το software της μητρικής, μιας και μπορείς να συνδέσεις το RGB του controller με τη μητρική μέσω ενός 5V RGB καλωδίου. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο controller έχει χώρο για συνολικά 6 RGB φανάκια, με τα 3 του κουτιού να είναι προεγκατεστημένα. Σαν αποτέλεσμα μπορείς να έχεις συνολικά μέχρι και 6 φανάκια και να χρειάζεσαι μόνο ένα 4-pin header στη μητρική σου. Γενικά αυτό ήταν κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Με μια πρώτη ματιά ο συγκεκριμένος controller είναι σαν πραγματικά οποιονδήποτε άλλο φτηνιάρικο κινέζικο. Μια πλακέτα κολλημένη με ταινία διπλής όψης και μάλιστα στραβά πάνω στο κουτί. Την έβγαλα και την ξανάβαλα γιατί πραγματικά το σύνδεμο είχε πεθάνει. Οπότε η αλήθεια δεν περίμενα πολλά. Κοιτάζοντας της όμως λίγο καλύτερα, είδα ότι μπορεί να πάρει άλλα 3 φανάκια και όχι απαραίτητα τα δικά της, αλλά και πραγματικά οποιοδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα δοκίμασα μάλιστα ένα 140 το οποίο έχει τρύπινο και δούλεψε κανονικά. Άλλο που μετά έγινα Linus Sebastian και το έριξα κάτω, όλα καλά και το φανάκι και ο controller είναι κομπλέ. Από εκεί και πέρα, οι τρεις διαφορετικές μέθοδοι control είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Δηλαδή, περίμενα ένας φτηνός controller να σου δίνει ρε παιδί μου μια επιλογή είτε για κουμπί, είτε ρε παιδί μου για τηλεκοντρόλ, αλλά να μπορείς να έχεις και κουμπί και τηλεκοντρόλ ταυτόχρονα κιόλας και παράλληλα να μπορείς να την, αν θέλεις, να την χειρίσεις και μέσα από το software της μητρικής, άκρως εντυπωσιακό θα πω, είναι αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση τώρα, ήρθε η ώρα να περάσουμε και σε ένα πολύ βασικό θέμα που έχω με τα κουτιά και μάλλον θα έχω και για τα επόμενα review. Το cable management. Γενικά έχω δηλώσει και παλαιότερα ότι δεν είμαι fan του να κάθομαι και να κάνω cable management PC. Αυτό έχει να κάνει με δύο, ας πούμε, προβλήματα δικά μου. Το πρώτο είναι ότι δεν έχω φοβερή υπομονή για πράγματα τα οποία νιώθω ότι δεν είναι τόσο σημαντικά. Και το να φαίνονται ωραία τα καλώδια στην πίσω μεριά του κουτιού που δεν τα βλέπει κανείς, το θεωρώ λίγο pointless που λένε και οι Αγγλέζοι. Πρόβλημα νούμερο 2, στο δικό μου προσωπικό σύστημα, επειδή γενικότερα μπαινοβγάζω κομμάτια κάθε 3 και λίγο, δεν κάνω ποτέ cable manage γιατί είναι τελείως χάσιμο χρόνο και θα σπαταλήσω χρόνο όχι μόνο για να κάνω cable manage, αλλά και για να το ξεκάνω όταν θα πάω να βγάλω κάτι. Πιστέψτε με, το σύστημά μου δεν είναι PC κλασικό, είναι απλά ένα open test bench που μπαινοβγάζω πράγματα. Και το, πώς να το πω, το αποδέχτηκα πλήρως και πλέον έχω για PC ένα open test bench, γιατί απλά είμαι κάπως σε κουτί, δεν έχει νόημα, κάθε 3 και λίγο βάζω το τζάμι. Οπότε ναι, το τελικό cable manage που κατάφερα στο συγκεκριμένο κουτί χτίζοντας ένα υποτυπώδες PC build ήταν αυτό. Το οποίο ναι, φαίνεται χάλια. Δεν είναι απαράδεκτο, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό. Από την άλλη έχω το εξής θέμα με το Citadel. Ενώ έχει αρκετό χώρο, αυτό το δίνω, δεν σου δίνει κάποια άλλη διευκόλυνση για το cable manage. Δεν έχει, ας πούμε, αυλάκια, διαδρόμους, εγώ τα λέω προσωπικά, που μπορείς να βάζεις τα καλώδια όλα μέσα και να κάπως να τα καθοδηγεί. Δεν σου δίνει τίποτα. Δηλαδή σου λέει κυριολεκτικά, ορίστε μερικές εγκοπές, πάρε κανένα zip tie και ξεκίνα, δεν κανένα δείχνει. Οπότε, αν σκεφτούμε ότι έχουμε
πάρα πολλά καλώδια από το ίδιο το κουτί και τα επιπλέον καλώδια για ένα PC, έτσι, τροφοδοσία για τη μητρική, για τον επεξεργαστή, για την κάρτα, για κανένα SATA δίσκο, έτσι, επιπλέον και χοντρά καλώδια, καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μπούγιο. Συγκεκριμένα μόνο ο RGB slash fan controller έχει 6 καλώδια τα οποία έρχονται από τα φανάκια, ένα τετράπινο για τον ανεμιστήρα και ένα για το RGB, και από αυτόν φεύγουν ένα καλώδιο για να πάει στο κουμπί, στο front panel για να πατάς το κουμπί και να αλλάζεις το RGB. Ένα καλώδιο που είναι το 5V αν θέλεις να το συνδέσεις στη μητρική και να χειρίζεις το RGB από εκεί, και ένα ακόμα καλώδιο το οποίο θέλει SATA τροφοδοσίας για να παίρνει ρεύμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε 9 καλώδια να φεύγουν μόνο και μόνο από τον RGB controller. Βασικά ψέματα, έχουμε ένα ακόμα, 10, για το τετράπινο που θα φύγει από τον controller αυτόν και θα συνδεθεί πάνω στη μητρική για να παίρνουν ρεύμα οι ανεμιστήρες και για να μπορείς να χειρίζεις και τα RPM τους. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον controller για να συνδέσεις όλα τα φανάκια πάνω του και μετά να χρειάζεσαι μόνο ένα τετράπινο πάνω στη μητρική, το οποίο βολεύει απίστευτα όταν έχεις φτηνές μητρικές που δεν έχουν πολλά headers. Ή άμα θέλεις να χειρίσεις όλα τα φανάκια μαζί και δεν θες να πηγαίνεις να βάζεις μία-μία τη ρύθμιση. Οπότε ναι, πάρα πολλά επιπλέον καλώδια, όχι ιδιαίτερες διευκολύνσεις παρά τον επιπλέον χώρο. Γενικά το cable management δεν είναι το δυνατό μου σημείο και δεν είναι ούτε του κουτιού ιδιαίτερα. Από την άλλη, επειδή κρύβονται πολύ καλά αυτά τα καλώδια από την μπροστινή μεριά, δεν φαίνονται δηλαδή, μπορείς να κάνεις το έτσι πολύ ωραίο και πολύ αγαπητό στην Ελλάδα σύστημα, σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτό θα κάνεις λίγο πολύ, θα σπρώξεις τα καλώδια λίγο στην πίσω μεριά του κουτιού, δεν τα βλέπει κανένας, υπάρχει αρκετός χώρος για να μην είναι στριμωγμένο, να μην κάνει κανένα βαθούλωμα ή οτιδήποτε τέτοιο, ρε παιδί μου, επειδή ακριβώς θα έχει στριμώξει, και όλα καλά. Ναι. Η άκρος επαγγελματική μου έτσι γνώμη είναι αυτή. Στριμώξε τα, ούτε καν βασικά στριμώξε τα, βάλτε λίγο έτσι όπως να είναι πίσω, να μην φαίνονται και όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους λόγους που αργούσα όλο αυτό το διάστημα να κάνω review κουτιά είναι το γεγονός ότι προσπαθούσα να φτιάξω ένα καλό testing methodology. Οπότε με λίγα λόγια να έχω ένα benchmark να τρέχω στο κουτί για τις θερμοκρασίες του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πήγα και αγόρασα έναν επεξεργαστή, μια μετρική και μια κάρτα αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τα οποία δηλαδή θα τρέχω σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, προκειμένου να τεστάρω τη διαφορά στις θερμοκρασίες από το ένα κουτί στο άλλο και από όλα τα κουτιά συγκριτικά με το Open Testbench. Δηλαδή απλά ακουμπισμένη μετρική πάνω σε μια επιφάνεια, χωρίς φανάκια να βοηθάνε μεν, αλλά χωρίς κλειστό κουτί να ανακυκλώνεται ζεστό αέρα δε. Συγκεκριμένα έχω πάρει έναν Ryzen 7 1700X, ο οποίος έχει 105W TDP, οπότε μια καλούσικη κατανάλωση χωρίς να ξεφεύγει πάρα πολύ. Μια HD 7870XT, η οποία είναι πολύ παλιά κάρτα γραφικών, αλλά μία από τις πρώτες που υποστήριξαν boosting τεχνολογία, έστω και σε ένα αρκετά βασικό επίπεδο, στα 185W TDP, οπότε πάλι μία υψηλή κατανάλωση αλλά όχι κατ' extreme, και η μητρική είναι μία σχετικά φτηνή MSI B350M Pro VDH Plus. Θα βλέπουμε λοιπόν τις θερμοκρασίες του πυρήνα, των πυρήνων βασικά του 1700X, θα βλέπουμε την θερμοκρασία του πυρήνα της 7870XT και θα βλέπουμε και τη θερμοκρασία του VRM της B350. Τρία λοιπόν πράγματα τα οποία θα μετρήσουμε. Έχω κρατήσει σταθερή την ταχύτητα του ανεμιστήρα στον επεξεργαστή, στην ψύχτρα. Η ψύχτρα που έχει είναι η Cooler Master 212 EVO version 2, μια πολύ καλή, πολύ decent και ένα πολύ καλό benchmark στις 120Hz αεροψύξεις. Από εκεί και πέρα στην κάρτα την έχω αφήσει λίγο πιο ελεύθερη, γιατί πιστέψτε με, η συγκεκριμένη είναι αρκετά συντηρητική συγκριτικά με τις πιο σύγχρονες κάρτες, οι οποίες τρέχουν τελείως διαφορετικές συχνότητες, voltages, καταναλώσεις, τα πάντα κυριολεκτικά από τη μία θερμοκρασία στην άλλη, από τους 65-66 βαθμούς αλλάζει όλη η συμπεριφορά της κάρτας. Οπότε να πω ότι θα κλειδώσω με το ζόρι την κάρτα είναι λίγο χαζό όταν οι σύγχρονες κάρτες κυριολεκτικά παίζουν όπως γουστάρουν αυτές. Ανεξαρτήτως τι θα τους πεις εσύ, πάλι θα τα κάνουν τα δικά τους. Οπότε ναι, και εντάξει το VRM τρέχει σε συγκεκριμένο LLC mode, οπότε δεν πειράζω ιδιαίτερα κάτι εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση τρέχουμε δύο προφίλ στα κουτιά, ένα με τα φανάκια που έχει το κουτί στο 50% της ταχύτητάς τους και ένα στο 100%, ακριβώς για να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα silent mode και ένα performance mode, ας το πούμε έτσι. Πάμε να δούμε τι εννοώ. Με τα φανάκια του Citadel στο 50% βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες συγκριτικά με το Open Testbench δεν είναι ιδιαίτερα υψηλότερες. Το VRM συνεχίζει να τηγανίζεται, όπως και πριν. Ο επεξεργαστής βλέπει αύξηση 3 βαθμών Κελσίου, ενώ η κάρτα 4.
μικρές διαφορές με λίγα λόγια. Με τα φανάκια του κουτιού στο 100% βλέπουμε όμως ακόμα μικρότερες διαφορές συγκριτικά με το Open Testaments. Ο επεξεργαστής είναι πλέον σχεδόν στην ίδια θερμοκρασία με μόλις ένα βαθμό να χωρίζει Citadel και Open Testaments. Το ίδιο βλέπουμε και με την κάρτα, η οποία πλέον απέχει 2,5 βαθμούς. Το επιπλέον airflow βοήθησε κάπως το VRM, το οποίο νιώθει πλέον λιγότερο στην κόλαση, όντας στους 103,5 βαθμούς. Όμως μαζί με τις θερμοκρασίες κάποιες φορές αλλάζει και το fan speed. Στον επεξεργαστή, όπως είπα και πριν, επέλεξε να μείνει το ίδιο για καλύτερη σύγκριση. Οι κάρτες από την άλλη, επειδή όπως προείπα έχουν μια λίγο δική τους συμπεριφορά, θεώρησα ότι ήταν λίγο καλύτερο να το αφήσω πιο πολύ στον αυτόματο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ανεβάζοντας την ταχύτητα των ανεμιστήρων του Citadel στο 100%, είδαμε όχι μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες και στα τρία σημεία που μετράμε, αλλά και χαμηλότερο fan speed στην κάρτα κατά περίπου 150 με 200 RPM. Διαφορά αρκετά σημαντική, αν με ρωτάτε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ρίξω ένα disclaimer. Το VRM είναι ok, είναι καλά, η θερμοκρασία που αναφέρω είναι η maximum μετά από 15 λεπτά. Ουσιαστικά η θερμοκρασία του VRM ξεκινάει κάπου σε 60 βαθμούς και απλά μόνιμα ανεβαίνει, αυτή είναι λίγο πολύ η φάση του. Και ναι, γενικά είναι κάτι το οποίο και στα επόμενα review κουτιών θα δούμε ότι μέσα στο κουτί γενικά θα βοηθιέται το VRM, γιατί δεν υπάρχει κάποιο active cooling όταν απλά το έχουμε αφημένο πάνω σε μια επιφάνεια, έτσι, είναι ένα μικρό heatsink, δεν υπάρχει κάποιο φανάκι να φυσάει αέρα πάνω του. Ενώ μέσα σε ένα κουτί υπάρχει μια καλύτερη ροή αέρα, έστω και αν αυτός είναι ζεστός, δεν έχει να λέει, αλλά μόνο και μόνο από τη στιγμή που περνάει αέρας από πάνω του, αυτόματα ψύχεται. Ωραία, μπορεί ο αέρας να είναι 70 βαθμών, εγώ σας λέω, που δεν είναι. Ακόμα και έτσι, είναι καλύτερο από το να μην περνάει καθόλου αέρας και απλά να κάθεται στους 100 πλάς βαθμούς και να τηγανίζεται. Είναι προφανώς πολύ έτσι μικρής διάρκειας η χρήση, οπότε δεν παθαίνει κάτι το VRM. Έτσι, που δεν είναι, δεν έχω καμία όρεξη να κάψω την μητρική, είναι ολοκένουργια, και ας είναι παλιό το chipset. Οπότε ναι, καμία μητρική δεν έπαθε κάτι κακό κατά τη διάρκεια αυτού του τεστ. Είναι κάτι ωραία disclaimers που ρίχνουν τέτοια. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να τα μαζέψουμε λίγο όλα μαζί, τα θετικά και τα αρνητικά του Calling Citadel, για να δούμε πόσο καλό κουτί είναι. Ωραία. Ξεκινάμε με τα θετικά. Πρώτο θετικό, λίγο υποκειμενικό αν με ρωτάτε, είναι η όμορφη του σχεδίαση. Προσωπικά μου αρέσει, είναι επιθετική, είναι μινιμαλιστική, όλα καλά. Έχει και μπόλικο RGB, ένα ακόμα θετικό, ένα πολύ ωραίο controller, που μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε επίσης ακόμα ένα πολύ μεγάλο θετικό. Μπόλικη χώρη, στα πάντα και μπροστά αλλά και πίσω. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να υποστηρίξει λίγο πολύ οποιαδήποτε αερόψυξη και το μεγαλύτερο μέρος των καρτών, αλλά όχι ιδιαίτερα παχές κάρτες. Μπορεί όμως να υποστηρίξει μακριές. Είναι πολύ βολικό γενικότερα το πώς δουλεύει το τζάμι του. Είναι βολική η υποστήριξη Vertical GPU και έχει και αρκετό χώρο για να αναπνεύσει σε περίπτωση που αποφασίσετε να τη βάλετε. Δεν είναι κολλημένη πάνω στο τζάμι. Έχει πολύ καλό airflow το κουτί. Όντως δηλαδή είδαμε πολύ μικρές διαφορές από το Open Testaments. Και ακόμα και στο 100% τα φανάκια του ήταν σχετικά ήσυχα. Δεν είναι ότι δεν τα ακούς με τίποτα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν λες ότι μου παίρνουν τα αυτιά. Στα αρνητικά τώρα. Υπάρχει γενικότερα αρκετό πλαστικό στην όλη κατασκευή και όπου δεν έχουμε πλαστικό έχουμε σχετικά χαμηλής ποιότητας μέταλλο. Αλλά αυτό είναι γενικά πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα κουτιά σε αυτή την κατηγορία τιμής. Το βασικό πρόβλημα του κουτιού, το βασικό, το αρνητικό, είναι το γεγονός ότι δεν έχει φίλτρο σκόνης μπροστά. Είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό, θα μαζεύει πολύ εύκολα πολύ γρήγορα σκόνη. Και παρά το γεγονός ότι μπορείς πολύ εύκολα να το ανοίγεις, να το φυσάς λίγο, να το περνάς μια γρήγορα με το ξεσκονό πάνω και να το ξανακλίνεις, και σε αντίθεση ξέρω εγώ με το να ξεβιδώνεις το τζάμι, να το βάζεις παραπέρα, να κάνεις δουλειά και μετά ξανά μαναβιδώματα, πάλι είναι ένα σοβαρό αρνητικό που μπορούσαν πολύ εύκολα να το είχαν αποφύγει. Είναι απλά ένα φίλτρο σκόνης. Βάλτο. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα στο cable management παρά το γεγονός ότι έχει αρκετό χώρο πίσω για να βάλεις τα καλώδια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ακόμα θέματα τα οποία δεν έχω αναφέρει. Το πρώτο είναι ότι εάν πας να βιδώσεις SATA SSD στην πίσω μεριά του κουτιού, είναι πάρα πολύ κολλητά ουσιαστικά το σημείο που βάζεις τα καλώδια με το panel πάνω στο οποίο βιδώνει, και σαν αποτέλεσμα προσωπικά χρειάστηκε να βιδώσω 3 από τις 4 βίδες για να μπορώ να σηκώσω λίγο τον SSD και να χωρίσω το SATA καλώδιο τροφοδοσίας. Το οποίο ναι, η αλήθεια είναι ότι με ξενέρωσε κάπως. Από την άλλη, η Corsair γενικά έχει λίγο μεγάλα SATA καλώδια συγκριτικά με κάποιες άλλες εταιρείες που έχω δει, αλλά και πάλι νιώθω ότι και άλλων εταιρεών δεν θα χώραγε τόσο καλά. Ήταν λίγο ένα θέμα. Και το τελευταίο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τη μαύρη έκδοση του Citadel, αλλά με την άσπρη, είναι ότι ναι, η εταιρεία είναι λίγο σαν να το σκέφτηκε εκ των υστέρων, ότι καλό θα ήταν να βγάλουμε και μια λευκή έκδοση για το κουτί. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα ήταν λες και το έκανε κάποιος DIY στο σπίτι του. Οπότε, ναι. Συνολικά μπορώ να πω ότι τα περισσότερα αρνητικά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το σημαντικό είναι η έλλειψη φίλτρου σκόνης μπροστά. Αυτό ναι.
Τα υπόλοιπα, εντάξει. Η ποιότητα κατασκευής, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, λίγο πολύ αυτά χρησιμοποιούνται και στα περισσότερα κουτιά σε αυτό το επίπεδο τιμής, οπότε είναι αρνητικό της όλης κατηγορίας. Από εκεί και πέρα με το cable management, εάν έχεις χρόνο και διάθεση και όρεξη και φαντασία, μπορείς να κάνεις καλό cable management γιατί σου δίνει χώρους. Απλά εάν δεν τα έχεις όλα αυτά, δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα. Και αυτό με τον SAT SSD ήταν ένα λίγο θεματάκι που, εντάξει, από την άλλη μπορεί να λυθεί είτε με άλλο τροφοδοτικό, με αν δεν πάρετε Corsair, είτε απλά εάν δεν πάρετε SAT SSD, κάτι το οποίο συμβαίνει γενικά με πολύ κόσμο να διαλέγει πλέον M2 δίσκους. Το θέμα με το άσπρο Calling Citadel νομίζω λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν αγοράζετε το άσπρο Calling Citadel. Υπάρχουν μακράν ωραιότερα κουτιά. Αν θέλετε all white build, να το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα καλό κουτί το Calling Citadel. Ναι, είδαμε πάρα πολλά θετικά και πολύ περιορισμένα σοβαρά αρνητικά. Είναι ένα VFM κουτί. Στα 70 ευρώ, ναι. Πιστεύω ότι είναι ένα VFM κουτί. Υπάρχουν καλύτερες επιλογές από αυτό. Δεν είναι τέλειο, οπότε θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν κουτιά εκεί έξω τα οποία είναι καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε να σας πω ένα καλύτερο, δεν έχω. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ήδη ένα πολύ καλό κουτί. Είναι καλύτερο από τον μέσο όρο των κουτιών σε αυτή την κατηγορία τιμής? Σίγουρα ναι. Τα περισσότερα κουτιά σε αυτή την κατηγορία τιμής έχουν πρόβλημα συνήθως είτε στο airflow είτε στους χώρους τους. Οπότε, ναι, είναι δύο πολύ δυνατά σημεία του Calling Citadel αυτά, οπότε είναι πολύ πιθανό να σας λύσει τα χέρια, συγκριτικά με άλλες επιλογές. Οπότε, ναι, είναι γενικότερα ένα πραγματικά πολύ καλό κουτί, στην σωστή τιμή, ειδικά αυτή την περίοδο που για να πάρεις ένα decent κουτί πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 70 με 80 ευρώ, στα 50 ευρώ είναι τα entry level και στα 30 ευρώ είναι οι πλαστικολαμαρίνες της πλάκας, παρακάτω δεν πάνε πλέον τα κουτιά. Οπότε, εάν κοιτάτε για ένα σχετικά μικρό κουτί, μιας και θα διαλέξετε MATX μητρική, το οποίο όμως να έχει μπόλικο χώρο μέσα και καλό airflow και μια χή ποιότητα κατασκευής, και είστε fan του RGB, τότε το Calling Citadel μέσα RGB είναι μια πολύ καλή πρόταση που καλό είναι να κοιτάξετε. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, οι TechLads έχουμε σερβέρ στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε πει social media, Facebook, Twitter, Instagram και το live stream μας στο Twitch, και για όλα αυτά θα πάτε κάτω στην περιγραφή. Είμαι ο Νικηφόρος, τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των TechLads και μέχρι τότε, να περνάτε πάντα καλά.